Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Turnitin, επιλέξτε New User και στη συνέχεια Student. Για την εγγραφή σας, απαιτούνται δύο στοιχεία, τα οποία θα ζητήσετε από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Τον κωδικό μαθήματος, Class ID και το κλειδί εγγραφής, Enrollment Key. Συμπληρώστε τα στοιχεία αυτά και το ονοματεπώνυμό σας. Στη συνέχεια, το ακαδημαϊκό σας email και ορίστε ένα κωδικό πρόσβασης. Στο τέλος, πατήστε το I Agree Create Profile. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να υποβάλετε την εργασία. Επιλέξτε το μάθημα και ανεβάστε το αρχείο με την εργασία σας η δυνατότητα επανυποβολή, ελέγχου ή άλλων δικαιωμάτων πρόσβαση καθορίζονται από του διδάσκοντες. Για να χρησιμοποιήσετε το Turnitin Draft Coach, πρέπει να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο Turnitin και να το έχετε εγκαταστήσει στο Microsoft Word Online. Η εγκατάσταση γίνεται μία φορά. Μπείτε στη σελίδα του Office 365 και συνδεθείτε με τα στοιχεία του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού. Στη συνέχεια, ανοίξτε μια ηλεκτρονική εργασία, επιλέξτε Προσθήκη, Insert και μετά Add-ins. Εάν το πρόσθετο δεν εμφανίζεται, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε τη σελίδα. Εναλλακτικά, μεταβείτε στο Store και αναζητήστε την εφαρμογή Draft Codes. Πατήστε Add και Continue. Ο πίνακα Turnitin Draft Coach θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά του εγγράφου σα και θα υπάρχει ω επιλογή κάτω από τη γραμμή μενού. Για έλεγχο μια εργασία, επιλέξτε την εφαρμογή Draft Coach και στο παράθυρο που εμφανίζεται δεξιά του εγγράφου, πατήστε Get Feedback Now. Μετά, πατήστε το κουμπί Run Similarity Check. Μόλις εκτελέσετε τουλάχιστον έναν έλεγχο ομοιότητα, δίνετε η δυνατότητα προβολής μιας πλήρους αναφοράς επιλέγοντας το κουμπί View Full Report. Μπορείτε να ελέγξετε την εργασία σας μέχρι τρει φορές. Αναλυτικός οδηγός χρήσης υπάρχει στην σελίδα της βιβλιοθήκης. Για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση της εφαρμογής, επικοινωνήστε με το κέντρο δικτύων.